Το να τελειώνουμε με τον Eddie Belguel φέρνει με εκρηκτικό τρόπο στο προσκήνιο τη φωνή των αόρατων. Φέρνει στο προσκήνιο τη φωνή των αόρατων της Γαλλίας, της εργατικής τάξης, των περιθωριοποιημένων των φτωχών. Και νομίζω το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αυτού του βιβλίου είναι ότι ακριβώς δεν κατασκευάζει μια ιδιοτυπική εικόνα της γαλλικής εργατικής τάξης, ούτε μια δαιπονοποιημένη εκδοχή της βουτυγμένη στο λαϊκισμό και στη φτώχεια. Δείχνει ότι η φτώχεια της είναι προϊόν, αντανάκλαση και συνειδητό δημιούργημα ενός κοινωνικού συστήματος. Υπ' αυτή την έννοια, ένα βιβλίο το οποίο αξίζει να διαβάσουμε και αξίζει να σκεφτούμε πάνω σε αυτό. Ο Εντουάρ Λουί είναι από τους σημαντικότερους νέους συγγραφείς της Γαλλίας αυτή τη στιγμή, αν όχι ο σημαντικότερος. Τα τρία βιβλία που έχει εκδώσει μέχρι σήμερα έχουν κάνει τεράστια επιτυχία. Δεν είναι η επιτυχία όμως, είναι η επιρροή που είχαν σε σχέση με αυτά που είπαν, στον τρόπο με τον οποίο μπόρεσαν να αλλάξουν ένα κοινό. Ο Εντουάρ Λουί λέει συνέχεια μια προσωπική ιστορία και την ίδια στιγμή λέει μια πάρα πολύ μεγάλη, πολύ ευρεία ιστορία. Είναι η ιστορία ενός παιδιού που μεγαλώνει στη γαλλική επαρχία, στη Βόρεια Γαλλία, που συνειδητοποιεί την ταυτότητά του μέσα από την ομοφοβία. Συνειδητοποιεί ότι είναι γκέι επειδή ακριβώς τον βρίζουν ως γκέι. Συνειδητοποιεί ότι είναι ότι ανήκει στην εργατική τάξη ακριβώς γιατί βλέπει πόσο φτωχοί είναι οι γονείς του και πόση διαφορά έχει ο τρόπος ζωής του με τον τρόπο ζωής των διπλανών του, των υπολείπων, αυτών που βλέπει στην τηλεόραση. Είναι ένας άνθρωπος που βλέπει το ρατσισμό να εξαπλώνεται, να βρίσκεται μέχρι και μέσα στην οικογένειά του και έτσι συνειδητοποιεί την έννοια της φυλής. Ο Eddie Belguel, ο ήρωας του πρώτου αυτοβιογραφικού του βιβλίου, είναι ένας άνθρωπος που έτσι αποφασίζει να φύγει από το χωριό του, να φύγει από αυτή, να σπάσει αυτόν τον κύκλο του bullying, αυτόν τον κύκλο της οικογενειακής βίας, να φύγει μακριά. Ήταν ένα βιβλίο που έκανε τεράστια επιτυχία στη Γαλλία και ακριβώς έθεσε το ζήτημα μιας άλλης φωνής. Δεν είχαμε συνηθίσει να ακούμε τη φωνή ενός ανθρώπου σαν τον Εντουάρ Λουί, ενός ανθρώπου που δεν ερχόταν από το κέντρο της γαλλικής ελίτ, που δεν ερχόταν από το κέντρο της ετεροκανονικής κοινωνίας, ενός γκέι συγγραφέα που ήθελε να μιλήσει γι' αυτό, να μιλήσει για το bullying, να μιλήσει για την ομοφοβία και την ίδια στιγμή να μιλήσει για τη γαλλική κοινωνία. Αυτό συνεχίστηκε στα επόμενα του βιβλία. Είναι ένας καταπληκτικός συγγραφέας. Ο τρόπος με τον οποίο άνοιξε διάλογο με το ελληνικό κοινό στην παρουσίαση εδώ στην Αθήνα ήταν, θεωρώ, υποδηματικός, από τις καλύτερες συνομιλίες που έχω δει. Ακριβώς γιατί είπε τη δική του ιστορία, τη δική του ιστορία πολιτικοποίησης, τη δική του ιστορία λογοτεχνικής απεύθυνσης, αλλά και προσωπικής απεύθυνσης και την ίδια στιγμή προσπαθούσε να βρει αυτές τις συνδέσεις με όλους μας. Αυτά που κάνει ο Εντουάρ Λουί τώρα στο Παρίσι, μιλώντας για το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων, αλλά και την ίδια στιγμή φτιάχνοντας ομάδες ενάντια στην ομοφοβία, ενάντια στην αστυνομική βία, ενάντια στο ρατσισμό, είναι ζητήματα που απασχολούν και εμάς. Οι ομάδες που φτιάχνει αυτός βρίσκουν αντίστοιχες ομάδες στην Ελλάδα. Ο Εντουάρ Λουί είναι ένας συγγραφέας, όχι μόνο που πρέπει να προσέξουμε, αλλά ένας συγγραφέας, αν κατάλαβα καλά, εδώ αυτή τη βραδιά, ένας συγγραφέας που περίπου μας ανήκει, μας χρειάζεται.